Επίθεση Γιάννη με μπογιές στο κοινοβούλιο. Ναι, πράγματι πριν από λίγη ώρα επίθεση άγνωστοι έκαναν από την πλευρά του άγνωστου στρατιώτη στην πρόσωπη του κτηρίου της Βουλής. Πέταξαν μπογιές και οι αστυνομικοί αμέσως έμεναν στην αγέρμα. Έριξαν καπνογόνα και δακρυγόνα για να απομακρυνθεί ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή στον εξωτερικό χώρο έχει βγει και ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν στο γραφείο του εκείνη την ώρα, προκειμένου να δει τι έχει ακριβώς συμβεί. Γνωρίζεις, Γιάννη, αν ήταν σε εξέλιξη κάποια συγκέντρωση εκείνη την ώρα? Δεν γνωρίζουμε να υπήρχε κάποια συγκέντρωση αυτή την ώρα. Απλά και μόνο κάποιος πρέπει να πρόλαβε να ανέβει και τα σκαλιά από την πλευρά του άγνωστου στρατιώτη και έριξε τις βομβίδες με μπογιές, οι οποίες έχουν τραυματίσει τον εξωτερικό τοίχο της Βουλής από την πλευρά του άγνωστου στρατιώτη. Γνωρίζουμε για πόσα άτομα επρόκειτο και αν έχει Δεν υπάρξει κάποια σύλληψη. Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει όλες τις πόρτες και οι προσβάσεις εξόδου και εισόδου από τη Βουλή. Και εμείς που βρισκόμαστε στο κτίριο δεν έχουμε ορατότητα για το τι ακριβώς συμβαίνει ούτε κάτω στην πλατεία, αλλά ούτε και τι επικρατεί στο διάζωμα πάνω από τον άγνωστο στρατιώτη. Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο θα μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση, Γιάννη Απέργη.